Άννα Μαρία, εσύ. Ναι. Σήκωσε παρακαλώ να έρθεις να πάω να πάρεις τη Λεωνιδία. Ποια είναι η Λεωνιδία? Η κολλητή μου. Α, νόμιζα ότι είμαι ο Λεωνίδας και τρελάθηκε. Εσύ τι έκανες? Εγώ, Μιχάλη, με έκανα διαλογισμό. Κοιτάζοντας την Αθήνα από μακριά. Από μακριά, πώς από την Αθήνα? Μακριά από την Αθήνα, ήσουν πού ήσουν? Ήμουν από πάνω. Πάνω στο θρόνο του Ξέρξη. Όχι, Μιχάλη, μου είσαι τρελή. Πού είσαι? Πήγες στην Ακρόπολη. Τι πήγες να κάνεις? Τι πήγες να κάνεις στην Ακρόπολη? Μιχάλη μου, πήγα στην Ακρόπολη. Είχε πάρα πολύ κόσμο ευθύ και είχαμε βγει όλοι έξω. Στην Πνίκα. Στην Πνίκα είχα πάει. Τι ωραία. Η Πνίκα. Το Πνί πώς γράφεται? Με ύψιλον. Δεύτερο σεισμό. Μας διέλυσες. Τι έπαθε εσύ με το παπούτσι σου? Μιχάλη μου, άσκασε. Τι έσκασε? Τι έκανε? Ενώ άνοιξε το παπούτσι μου. Το παπούτσι σου? Ναι. Για να το δω. Ναι. Oh mon dieu. Σιγά καλέ, oh mon dieu, ένα παπούτσι. Ναι, αλλά είναι πανάκριβο. Μιχάλη μου, ναι βέβαια, πώς δεν είναι? Πίσω από τι μάρκα είναι? Τι μάρκα? Paul Smith. Paul Smith. Πάρε μου τον Paul τώρα, τηλέφωνο, το χέσω. Που κάτι έκανε. Περπάτησε στις λάσπες τη νύχτα. Όποιος νύχτα περπατεί, λάσπη και σκατά πατεί. Καλημέρα, Μιχάλη μου, λέει, είσαι τέλειος αγόρι μου. Νόμιζα ότι δημιούργησα εγώ το σεισμό, αλλά έκανα λάθος. Εσύ ήσουν, είσαι Θεός αγόρι μου. Τάκης από την Ταλίκα. Καλημέρα, Τάκη. Κοίταξε, Τάκη, συγγνώμη που θα το πω γενικότερα, θα απευθυνθώ. Είμαι έτσι εγώ το πρωί. Δηλαδή, αν θέλετε να με χαρείτε, σκαλίστε με την αυγή. Πάμε χειρότερα! Κάπου στη Μαραθώνο, με το σεισμό πήρε το δίκανο και βγήκε έξω. Πού πας, αγάπη μου? Τι να κάνει? Βγήκε με την καραμπίνα έξω. Τι φαντάστηκε που γίνεται? Ποιο είσαι, αγόρι μου? Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ, έλα εδώ, αγόρι να μου είσαι με την καραμπίνα. Έλα εδώ κοντά μου. Πες μου, τι έχει? Ποιο είναι το πρόβλημα? Σε έχει τρελάνει ο Τσίπρα. Το ξέρω, αγόρι μου. Κουνηθήκατε? Άντε καλέ, μην το λε. Αν κουνηθήκαμε, λέει. Δεν σου το έλεγα από το βράδυ. Τι σου έλεγα? Ήρεμα. Ήρεμα. Μου το θα δημιουργήσουμε σεισμό. Το όλη Αθήνα 5 ώρα το πρωί στο πόδι. 5 παρα 10 είχε σκέφια. 5 παρα 10. Τι να κάνω, φταίω εγώ? Μιχάλη, γιατί φταίω εγώ που είχα σκέφια τέτοια που, ώρα. Που ποιος, δεν ξέρω. Είσαι ο εγκέλαδος. Κάτι μου έκανε, δεν ξέρω. Και ξύπνησα και επέπεσα επί της γυναικός. Επέπεσε. Καταλακτοδός. Καταλακτοδός. Είχε σκέφια εκείνη την ώρα. Τι να κάνω. Δημιούργησες ρήγμα. Πρέπει να βγω. Yes! Βρε Μιχάλη, βγες! Έκανες άλλο κάτω την Αθήνα! Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το αθηναϊκό κοινό για τη δημιουργία αυτού του ισχυρότατου του σεισμού. Δεν φταίω εγώ, παρεσύρθην από την γυναίκα. Παρεσύρθη! Με σκάλιζε, επέπεσα επί της γυναικός, την διέλυσα και δημιούργησα 5 ρίχτερες. Επέπεσε! Επέπεσε! Ζητώ συγγνώμη. Ζήτω συγγνώμη! Καλά κάνεις, δεν πειράζει. Θα βγω στο Facebook. Βγες στο Facebook! Και να σου πω κάτι εσύ. Μη μου ζητήσει μετά σεισμούς, τέλος, βαριέμαι. Καλημέρα, εσύ είσαι ο κύριος Μπούμπης. Μάλιστα. Σε λένε Μπούμπη και είσαι ολογλίκα, μαθαίνω. Mm. Λέει, με αγάπη οι τρελές συνταλικέρισες τον τρόλεϊ. Και όσο πηγαίνει στα ΤΕΗ, λέει, πάλι μικρό αυτοκίνητο θα οδηγείς. Γιατί στην πέφτουνε Μπούμπη? Μπούμπη. Μπούμπη, μην είσαι τρελή, Μπούμπη. Τι δουλειά κάνεις, Μπούμπη? Οδηγός ταλίκας είσαι? Ναι, ναι. Καλημέρα, τις ταλικέρισες τον τρόλεϊ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μιχάλη, ελπίζω να μην συνευρεθείτε με τη Μαρία και απόψε, γιατί ο φλοιός της γης δεν θα αντέξει δύο σεισμούς back to back. Απέδωσες ως γνήσιος Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια, Αλέξανδρος. Εντάξει, Αλέξανδρε μου, τα αντιλαμβάνεσαι. Τι να κάνω, εγώ τι τα έλεγα. Σήμερα έχουμε ξεκούραση. Μην τρίβεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Μου τα έλεγε, δεν μπορώ να πω. Στην κυριολεξία. Γιάννη, εσείς. Πρέπει να έρθετε νωρίτερα στη δουλειά, γιατί η τράπεζα κάνει κάποιες αλλαγές και σε ζητάνε. Πετάς για Ρουμανία σήμερα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Από την Ειρήνη. Φαντάζομαι θα της πεις ευχαριστώ αυτήνης. Σήκω, Γιάννη, σήκω. Γιάννη μου, το μαντίλι σου, γιατί είναι λερωμένο. Γιάννη σπίνει, Γιάννη κερνάει. Τύχες, Γιάννη, τύχες πάντα. Γεια σου, Γιάννη, κουκιά παίρνω. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Σήκω, Γιάννη. Γεια σας. Αχου, ποιος εσύ? Η Μαρία Μυρτό. Γεια σου, Μαρία Μυρτό. Αχ, έχει δύο ονοματάκια. Μπράβο, Μαρία μου. Έχει το ένα, και το ένα το έχει κανονικό, το άλλο είναι για αντικλείδη. Για πες μου, Μαρία μου, σε παρακαλώ, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πόσο χρονών είσαι, αγαπημένη μου? 9. 10, λέει η μητέρα μου, 9 είσαι. Είσαι κρύβη από τώρα. Ποιο είναι το τραγούδι αυτό, Μαρία μου? Walking on the air. Walking on the air. Yeah! Μπράβο. Τέλεια. Μείνε στη γραμμή, μη μου κλείσει για να συνεννοηθούμε, εντάξει. Γεια. Και θα τα πούμε ξανά μια 15 χρόνια πάλι. Ναι, όχι, μεγαλώσει. Δεν τελειώνει αυτό. Ναι. Διονύση, εσύ
Εγώ. Ωραία. Χρόνια πολλά, Διονύση. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Γιατί γελάμε, Διονύση? Χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άχου, χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου από τον Θανάση την Τρελή. Α, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι ακούει, τι τρελέ όλε εκεί, Α, αφήστε, πάστε καλό. Εντάξει, καλό. Πάντε τρελή. Ο παπά δεν άρχισε την κηδεία μέχρι να τον ταχώσουν, να πληρώσουν. Α! Συγγενείς και φίλοι της νεκρής γυναίκας ρωτούσαν απορριμμένοι τι είχε συμβεί. Η κηδεία της 93χρονης, καλέ. Στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Βόλο είχε καθυστερήσει τουλάχιστον μισή ώρα. Ο παπάς δεν είχε αρχίσει ακόμα η εξόδιος, ακολουθεί. Ναι, ναι. Ναι. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Τελετών ενημερώθηκε. Άρχισε ο κόσμος λοιπόν. Γκούρδιζε μεταξύ ο παπάς. Τελειώνεται με χέσον. Ήταν εκεί ο παπάς. Περίμενε. Πήγε εκεί πέρα στα κουρδίσματα πάνω. Πήγε ο άνθρωπος εκεί, ο τελετάρχης, το κοράκι, λέει: παιδιά, τι συμβαίνει. Το κουρδί. Του είπε ο πάτερ: με τα χώσουν οι πούστε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αν την αφήσω, ξέρω αυτή εδώ. Έλα, παιδιά. Έδωσε 50 ευρώ για την εκκλησία και άλλα 20 ευρώ για τον ψάλτη. Μόνο τότε ο παπάς σηκώθηκε από την καρέκλα και άρχισε κανονικά την κηδεία. Μπράβο του. Μπράβο του. Α, σηκώθηκε. Μιχάλη μου πήρε μπρος. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο Ιγνάτιος, ο οποίος ενημερώθηκε για το περιστατικό, διαβεβαίωσε ότι θα διερευνηθεί και το χαρακτήρισε απαράδεκτο αν έχει όντως συμβεί. Δεν είναι βέβαιο. Ως επιτοπλίστων στις εκκλησίες μας, οι κηδείες γίνονται δωρεάν. Το μυστικό είναι στο επιτοπλίστων. Εκεί δεν πέσαμε στο πλίστον, πέσαμε στο άλλο. Στο άπλίστον. Ναι. Και αντιλαμβάνεσαι. Ντροπή, βρε παιδιά. Ήταν εγκολημένος ο παπάς. Άμα τη θάψω να με χέσανε. Πήρε τηλέφωνο μια Κροάτρια, μια κυρία και ήταν έξαλλη. Ενεξάλλου καταστάσεις. Ενεξάλλου καταστάσεις. Μίλησες, λέει, απαξιωτικά, λέει, πριν, λέει, για τους... Ποιος? Εγώ! Εσύ! Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Συγγνώμη, πήρε εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι, αλλά να σου πω κάτι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή έγινε η κηδεία, έχει τον πόνο του άλλου να πούμε και τα λοιπά, και αυτά και λίγο πριν ξεκινήσει αρχίσαν τα βιχαλάκια. Δεν την τάμω την καρδιά. Παιδιά, είναι παράδεκτος έτσι ο παπάς. Μα με συγχωρείς. Να την πάρετε σπίτι πίσω. Ήταν του τύπου, θα την κάνετε λιαστή. Γεια σας, ποια είστε? Γεια σας, η Κατερίνα είμαι. Κατερίνα, τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Σας ακούω και μ' αρέσετε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εμείς και σε εμάς αρέσετε που μας ακούτε επειδή σας αρέσουμε. Χαίρομαι πρωί-πρωί. Χαίρομαι που χαίρεστε μαζί μας. Γιατί χωρίς εμάς δεν θα χαιρόσασταν. Γεια σας, ποια είστε? Αδαμαντία. Αδαμαντία, Αδαμαντία μου, κάντε κάτι για να σας ακούμε πρώτο πλάνο. Ακούγεστε στο βάθος, ένα πηγάδι. Σαν να πέρασε ο σύζυγός και να σας έσπρωξε για πάντα σε ένα πηγάδι. Πριν ξεκινήσετε πρακτική εφαρμογή της δίαιτας, αυνανισμός. Ναι. Να ξέρετε ότι σύμφωνα με τους ειδικούς αυτή η δίαιτα δεν συνίσταται για όλους. Όχι βέβαια. Πρέπει να αντέχεις, σαν και σένα. Έλα Μιχάλη. Οι οργασμοί έχουν να κάνουν πολλά με τα συστήματα ανταμοιβή του εγκεφάλου και δεν προσθέτουν βάρος στη ζυγαριά. Αντίθετα, μειώνουν το βάρος. Ναι. Χάνεις σε κιλά, δηλαδή. Ναι, νιάρ. Κάνεις και γυμναστική. Ξεκούλαμα. Παρακαλώ να αλλάζετε και χέρι. Ναι, Μιχάλη. Ντροπή. Για γράμμα. Ντροπή, παιδιά. Ο 28χρονος Γιούτσι Ίτο ορκίζεται στη διατροφή και λέει ότι έχει καταφέρει να χάσει 4 κιλά μέσα σε ένα μήνα με προσοχή στη διατροφή του και την εφαρμογή της μεθόδου του αυνανισμού μεταξύ 3-5 φορών την ημέρα. 3-5! 3-5 φορές την ημέρα. Και έχασε μόνο 4 κιλά. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά για να μην. Ναι, αλλά δεν του λείψανε τα ζυμαρικά αυτά. Τρώει κανονικά δηλαδή. Περίπου κανονικά, περίπου κανονικά. Αλλά και γραμμώνεται και τα λοιπά. Παντού. Γενικά, θέλω να πω και τα χέρια του, κάνει και μπρατσάκια και τέτοια. Έτσι λοιπόν. Κοίτα να δεις. Καταρχήν γιατί το συζητάω εγώ, έχω το βίντεο. Να φύγει το βίντεο. Τι μάθαμε ότι υπάρχει και η δίαιτα του. Του μαλάκα. Τι είναι το παντελόνι? Ζυμαρικό. Από τι φτιάχνει το κοιμάς? Φρούτα. Τι είναι τα μακαρόνια? Ξύλο. Τι είναι το πιπέρι? Αλατικό. Τι είναι η μοτσαρέλα? Ζυμαρικό. Το ψάρι έχει λέπια? Όχι βέβαια. Μπράβο. Τέλεια, τέλεια. Τι είναι εδώ τα κορίτσια αυτά εδώ, ποιες είναι? Τα κορίτσια, Μιχάλη μου, είναι η Παρασκευή Νόβα, η Μαρία Παπαγιαννάκη. Τι Παρασκευή Νόβα? Με όλα τα κανάλια φορτωμένα πάνω της. Γιατί? Βλέπω, από ό,τι βλέπω έχει παχύνει λίγα και έχει καταπιεί και τον αποδικοποιητή αυτή. Βρε Μιχάλη. Βρε Μιχάλη, τι λες για την κοπέλα? Τέλος, η επιστήμη έκανε το θαύμα της. Έτοιμο είναι το Viagra για γυναίκες. Ένα χάπι που είχε αποτύχει μέχρι τώρα. Να πάμε να κρυφτούμε. Τα πρώτα τεστ κατέγραψαν περιστατικά νυμφωμανίας. Θα κρυφτώ στο κελάρι κάτω.
Μιχάλη μου, τρέχα. Τρέχα που ήσουν στα φυσιολογικά σου έτσι κι αλλιώς. Ελκυστικός, πόσο μάλλον τώρα. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή τη στιγμή από το 95. Αυτές λυσάνε που λυσάνε. Αυτούτη εδώ λυσάει που λυσάει. Και το Viagra. Βγήκε γυναικείο Viagra, τα ακούς. Λύσα καλογερική. Καλημέρα σας, ποια είστε? Η Μαρία. Μ' ακούγεστε λίγα γατούλα, είναι έτσι? Είμαι λίγο. Έτσι, το άκουσα, Μαρία. Είναι ένας γιάρα. Έτσι, είναι γατούλα. Νιάου, νιάου, βρε γατούλα με τη ροζ μητούλα. Λοιπόν, τι κάνεις? Καλά, πολύ καλά. Με τι ασχολείσαι, Μαρία? Είμαι πολύ χαρούμενη λόγω και για το χάπι που είπατε που βγήκε. Ναι, γιατί είχες ανάγκη το συμπλήρωμα, δεν κατάλαβα. Ναι, γιατί όχι. Ναι, θα λυσάς. Δεν θα σου φτάνει ένας όμως, ξέρεις. Δεν πειράζει. Δεν είμαστε. Δεν πειράζει. Γιατί δηλαδή θα έχει ένα σετ από άνδρες και θα εξυπηρετείται. Θα λέει θέλει το νούμερο 12. Να τα βγάζει πέρα. Το νούμερο 8, το νούμερο. Σαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Έτσι. Εντάξει, Μαρία. Τι ζώδιο είστε? Εγώ καιρό. Να τα. Τελειώσετε! Υπάρχει, έχει ένα θέμα η Μαρία. Τι θέμα? Είναι ακόρεστη σε αυτό. Ιδέες. Το ξέρω από πλευρά ζωδίου. Δεν χορταίνει. Έτσι είναι η Μαρία. Έτσι, ακριβώς. 3, 2, 1 και. Γκόν, γκόν, γκόν. Ζήτα τα λεφτά, πάρε συμβουλές. Ζήτα συμβουλές, πάρε διπλά τα λεφτά. Είμαι βρώμικος, αλλά το κομμενάκι είναι καλό. Η Χριστίνα Αγκινάρα. Μια μέρα όταν το φως φωσφορίζει, θα είμαι στο χρυσό μου κάστρο. Μέχρι όμως να ανοίξουν οι πόρτες, θέλω να ζήσω τη στιγμή. Το τσακίσαμε. Φτάνει. Ποια Αγκινάρα, μωρέ, παρακαλώ. Θέλω να ζήσω τη στιγμή. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ποιος? Δεν παίζεσαι, η Αρετή είμαι. Τι κάνετε, Αρετή, ποιο είναι το τραγούδι? Βασικά δεν παίζεται ο Έργου, έτσι, συγγνώμη. Ναι, 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 είναι καλό, ναι, θα πάρει το μισθό μου. Έλα, για λέγε. Feel the moment. Τι feel the moment? Feel the moment. Κριστίνα Αγγιλέρα, Pitbull. Ναι, αλλά δεν μου είπες ακριβώς τον τίτλο γιατί είσαι κακιά. Όχι, έλα, μην το κάνεις αυτό τώρα. Feel? Όχι, δεν θα μου το κάνεις αυτό. Θα σε τσακίσω, γυναίκα. Τόλμησες, τέλμης, τόλμησες στο Θεό να τον... Έρχομαι τώρα. Έλα, αφού είσαι ένας και μοναδικός, το ξέρει όλος ο κόσμος. Μισό λεπτό. Παγκοσμίως γνωστός είσαι. Μισό λεπτό. Γυρνάω και από την άλλη πλευρά. Ξαναπέστω. Δεν υπάρχει, Μιχάλη. Δεν υπάρχει. Feel, όχι the moment. This moment. This fucking moment. Αχ, θα σε σκοτώσω. Έχετε πάρει όλο αυτό το set της Avon με μια χαρά καλοφόρητο, εντάξει. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Thank you, darling. Bye. Εγώ καιρό. Δεν το πηδάμε αυτό τώρα? Όχι. Και όλα θα τα πω. Ο εγώ καιρός αντιμετωπίζει ρεαλιστικά και πεζά το θέμα του έρωτα. Νιώθει ότι πολλές φορές σπάνια υπάρχει αληθινή αγάπη και εμπιστοσύνη σε ένα ζευγάρι και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να ζει σήμερα τον έρωτα και να μην τον απασχολεί το αύριο. Οπότε από κανάρα σε κανάρα πάμε οι εγώ καιροι. Να τους πετιέται. Ναι. Πρέπει να κάτσουμε λίγο στα αυγά μας. Φου κύριε, φυλακή το στόμα μου. Φυλακή, φυλακή. Άλλο είναι ηλίθεια. Για πάμε στα καζάντια τα δικά σου. Υδροχός. Ο υδροχός άλλα δείχνει και άλλα θέλει στην πραγματικότητα. Τρελή. Παριστάνει ότι ζει για τη στιγμή στα ερωτικά του, αλλά κατά βάθος αναζητά τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Δεν θα αρνηθεί ένα one night stand. Η καρδιά του όμως άλλα θα προστάζει. Κατάλαβες, γιατί είμαι πληγωμένη συναισθηματικά εγώ. Βράδυ που είσαι πληγωμένη. Υποκύπτω. Α, υποκύπτω και να κάνει και αυτή τη στάση. Παριστάνει ότι έχει σχέση. Κάνει ότι έχει σχέση και λέει δεν πειράζει να κάνει μια ξεπέτα. Ούτε. Εντάξει τώρα. Το έχει ξεχάσει. Και ηχθείς. Έχει δύο χρόνια. Τι λέει το αγόρι. Δεν πας στο διάλο. Και εσύ μετράς ηλίθιε. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.